Παρασκευή. Δεν τα μάθες, τα μάθεις. Τώρα, εδώ μαζί τρεις μας λοιπόν. Τρεις παίκτες μπαίνουν και γίνεται χαμός. Τι ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε με την ομάδα των διασύμων. Έχουμε μία προσθήκη ενός πολύ επιτυχημένου ποδοσφαιριστή της Αλφα Εθνικής. Άρης Σοηλεύης είναι αυτός που θα δούμε στην ομάδα των διασύμων. Λοιπόν. Είναι 30 ετών. Γεννήθηκε στη Θήβα ο Άρης το Φεβρουάριο του 1991. Mm-hmm. Όπως και εγώ, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό. Έχει μετρήσει εκατοντάδες χιλιόμετρα στο γρασίδι ως αριστερός πλάγιος αμυντικός. Η φίλη του λέει φοβούται θα πεινάσει πάρα πολύ. Oh. Και εκείνος δηλώνει έτοιμος θα φτάσει στο τελικό του survivor να ο Άρης. Εγώ ωραίος, το μπαλίτσα. Ωραίος τύπος ο Άρης και τον γνωρίζουμε προσωπικά. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις. Όχι, εγώ τον ξέρω ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά και μόνο όχι προσωπικά και αυτά. Ωραίος τύπος και αλλά θα βάλει και αυτό το δικό του μυαράκι. Εγώ αυτό που θα πω, παιδιά, και λόγω της θέσης του στο ποδόσφαιρο, δείχνει ότι είναι τραχαδόρος. Mm. Έχει πολύ καλά το τρέξιμο και οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ καλά πατήματα στο σεβάγιο. Άρα καλό ραν. Θα κάνει καλό ραν. Μπράβο. Και γι' αυτό ο Σάκης, ο Κατσούλης, ήταν πάρα πολύ καλός στις πίστες. Και ο Ντάνος, που ήταν ποδοσφαιριστής, ήταν πολύ καλός στις πίστες. Τρέχανε πολύ, ναι. Και ο Μπέλος. Και ο Μπέλος. Και ο Μπέλος. Απλά να σου πω σε αυτό το σημείο, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το σπιτικό μου, ότι και οι διαιτητές καταβάλουν διπλή προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Για να τους προλαβαίνουν, Είναι σίγουρα πάντως μια προσθήκη που έχει ανάγκη η ομάδα των διασύμων. Αν και τελευταία έχει ανέβει αρκετά. Και θα πάει καλά. Θα έχει ενδιαφέρον, και σαν προσωπικότητα. Όχι μόνο αγωνιστικά θα τους φέρνει βαθμούς. Πιστεύω ότι σαν προσωπικότητα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει αφήσει και ένα πολύ όμορφο κορίτσι πίσω. Τη Μαρία μας. Καλά, δεν έχει αφήσει πίσω. Η Μαρία νομίζω ότι είναι. Πολύ δυναμική. Ναι, ναι. Και είναι και ένα γλυκό πλάσμα και ωραίο ζευγάρι. Πάντως, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για αγωνιστικότητα, μην ξεχνιόμαστε ότι τις Παρασκευές εμείς κάνουμε το ολικό των στατιστικών και βλέπουμε ποιος δεν, βέβαια, ποιος αύριο θα έρθει αυτό. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη παίκτρια, στην ομάδα των μαχητών. Είναι η Θωμαής Εμμανουηλίδου. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια κόπηλασίας από τη Θεσσαλονίκη, 24 ετών. Έχει πάρα πολλές διακρίσεις και έχει σημειώσει μοναδικές επιτυχίες με χρυσά μετάλλια στο παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι αποφασισμένη να ζήσει αυτή την εμπειρία, είναι πανέτοιμη και τραβάει πρώτο το κουπί. Ξέρει να τραβάει αυτή η κοπέλα και θα το πάει πάρα πολύ καλά. Σε ποια ομάδα μπαίνει. Ναι, είναι ίσως την πλέον. Επειδή πάλι στο δικό μας ήταν ο Γιάννης Οτσίλης, Ολυμπιονίκης στην κοπηλασία. Φανταστικό παιδί. Και αν κρίνω από το Γιάννη το πώς είναι οι αθλητές κοπηλασίας, έχει πάρα πολλά να δώσει η Θωμαής. Γιατί είναι και σκληραγωγημένη και πειθαρχημένη, αλλά και αντέχει σε τέτοιες συνθήκες. Να ρωτήσω κάτι στα γρήγορα την Παρασκευή. Κοιτάζεις τώρα. Ναι. Λες τώρα αυτή η κοπέλα θα μπει στην ομάδα μου που ήσουν. Θέλω να πεις τι σκέφτεσαι τώρα που τη σκέφτεσαι. Σκέφτομαι ότι πάλι πάνε να κάνουν τους μαχητές να φέρουν 10 νίκες σερί. Τουρμπό. Ναι, δηλαδή πάνε πάλι να τους σπρώξουν. Ναι, αλλά και ο Σοηλεύης είναι πολύ δυνατός, έχουν ανέβει διάσημα. Βέβαια. Δηλαδή δεν είναι ότι χάνουμε μεγάλες διαφορές. Όχι, όχι. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, οι γυναίκες θεωρώ των μαχητών ήταν πολύ πιο δυνατές από τις γυναίκες των διασύμων. Εγώ τι θεωρώ. Στην Παρασκευή. Η πελαγία Καζολέα δεν θεωρείται το που λένε. Ευτυχώς, να σου πω είναι μία. Ευτυχώς δεν σε ακούει η Αθηνά. Είναι στον Άγιο Δομήνικο. Αλλά φέρνει νίκες. Θα θύμωνε. Δηλαδή και η πελαγία που περιμέναμε να μην τα πάει τόσο. Δηλαδή και μεταξύ μας το λέγαμε. Ήταν απροσδόκητα καλύτερα από αυτό που περιμέναμε. Ήταν καλή, εντάξει. Εσύ αισθανόσουν τον εαυτό σου σε σχέση με τις, είπες για τις γυναίκες των μαχητών, αισθανόσουν δίπλα τους εξίσου ισχυρή. Με τις γυναίκες των... Με τις συμπαίκτριές μου. Ναι, σίγουρα εξίσου και σε κάποια πράγματα και καλύτερη από την άποψη ότι εκείνες με κάνουν να νιώθω έτσι. Δηλαδή δεν μπήκα εγώ μέσα και ένιωθα καλύτερη, ένιωθα απλά ότι μπορώ να τις βοηθήσω. Δεν ένιωθα όντως καλύτερη, δηλαδή ένιωθα ίσως σοφότερη. Κάτι τέτοιο, γιατί με ρωτούσαν. Με κάποιες οδηγίες σαν προπονήτρια. Ναι, γιατί με ρωτούσαν. Κάτι, άποψή μου, θεωρώ ότι το 100% του εαυτού σου δεν το έδωσες αγωνιστικά. Σίγουρα. Δεν σε κατέβαλε, εννοείς, το κομμάτι αυτό που είπες ότι δεν μπορώ πια να συνεχίσω, δεν το διαχειρίζω. Δεν το έδινα στα ραν, βασικά. Δηλαδή, είχα πολύ μεγάλο φόβο ότι... Θα το δώσω επόμενος παίκτης, μαχητής εδώ. Είχα πολύ μεγάλο φόβο να μην χτυπήσω. Ναι, ναι, μην τραυματιστείς, Να τελειώσουμε με τον... Λοιπόν, πάμε και στο... Μπράβο, με στο τελευταία μας προσθήκη είναι ο Ανδρέας Ματθεακάκης, 28 ετών. Ακούστε τώρα, είναι επαγγελματίας παίκτης πόκερ.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ ιδιαίτερο. Ξέρει να διαβάζει δηλαδή. Η μπόμπα που χρειαζόταν ο Ανδρέας. Σου άρεσε. Γιατί τώρα ξέρεις τι θα γίνει λοιπόν. Μπλόφα, μπλόφα. Πώς τον είπαμε τον παίχτη. Ανδρέας. Ο Ανδρέας λοιπόν θα έρθει να κοντραριστεί με τον Σπύρο Μαρτίκα. Εκεί θα γίνει το πάρτι. Εκεί θα γίνει γερό πόκερ, γερή παρτίδα πόκερ. Είναι 28 ετών, έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες, μένει στην Αθήνα και είναι το όνειρό του λέει. Και ο Χάρης το παιδικό του όνειρο. Είπα ότι χάρηκα γιατί μυρίστηκε ίντριγκα μαζί με την μπλόφα του πόκερ. Τέλειο. Βέβαια, παιδιά, αλλά και πάλι, τι θα κάνεις αυτό το κομμάτι μέσα στην καλύβα, εν πάση περιπτώσει το κομμάτι αυτό το διαπροσωπικό των συμπεριφορών, ψυχολογικά κλπ. Πείτε το όπως θέλετε, όταν στο στίβο μάχης δεν μετράει αυτό. Τώρα, να θυμίσω τον αγαπημένο μας τριαντάφυλλο. Ναι, ακριβώς. Παιδιά, είναι και... Τι να το κάνεις. Θα σου πω κάτι. Ο τριαντάφυλλος όταν και ήθελε, κέρδιζε και που και που. Ήταν καλός. Αλλά θα σου πω κάτι. Ναι. Μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι που το έχουμε πάρα πολλές φορές. Είναι και το παιχνίδι του μυαλού και το ψυχολογικό παιχνίδι. Ποιο είναι πιο δύσκολο παρασκευή, πιστεύεις, αν μπορούσε να το βάλεις σε μια ζυγαριά, ποιο θα επέλεγες ως πιο αποτελεσματικό. Το ψυχολογικό, το mind, πώς τα λέτε αυτά. Mind games. Του μυαλού. Του μυαλού ή του στίβου. Το ψυχολογικό. Γιατί ακόμη που είναι. Πολλοί δεν χρειάζεται να τρέξουν πάρα πολλά ράνο ώστε να γαλακτώσουν τα πόδια τους. Ναι. Δηλαδή, να γαλακτώσουν, ναι. Οπότε το ψυχολογικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στην αρχή που είχα πάρα πολύ άγχος, στέγνωνε το στόμα μου, δεν ένιωθα τα πόδια μου. Και αυτό σε αφήνει σίγουρα πιο αργό και πιο θολωμένο. Και μπορεί να ψυχολογικά να σε χτυπήσει τόσο πολύ που να γίνεις ευάλωτος και στον αγωνιστικό τομέα. Στην αρχή τουλάχιστον δεν συνέβαινε, αλλά ας πούμε, άμα είσαι αγχωμένος και ο άλλος σου αρχίσει αυτά που έκανε ο Βυσκαδουράκης, για παράδειγμα, εχθές, πολύ πιθανότητα να μου πιάσει. Να παίζει το ρόλο του. Θα σε επηρέαζε, πιστεύεις, αν το ζούσες αυτό. Όχι καθόλου. Όχι, ε. Γιατί από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να αγχώνομαι. Και έμπαινα πάρα πολύ χαλαρή στους στίβους. Ίσως να έπαιζε ρόλο και το ότι σκεφτόμουν, εντάξει, και θέλω να φύγω. Ναι, αυτό.